Καλημέρα σας. Έχω παρατηρήσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι έχει εξαντληθεί με μεγάλο ζήλο ο κατάλογος των λέξεων που χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση για να περιγράψει τα εξωσωρωπητικά μέτρα που για πρώτη φορά θεσπίζονται ως αντίγορο σε όσα προβλέπονται, όσα επαχθεί προβλέπονται. Οι χαρακτηρισμοί δίνουν και παίρνουν. Μόλις ο κατελθόν από το βήμα, με σοβαρότητα φυσικά, δεν θέλω να πω ότι δεν είχε σοβαρότητα, αλλά ούτε καν ότι πλησίασε σε ζήλο τους προηγούμενους, γιατί υπερέβαλαν οι προηγούμενοι όντως σε χαρακτηρισμούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, παρατηρώ ότι σχεδόν όλο το λεξιλόγιο έχει εξαντληθεί. Είχα παρατηρήσει μια τοποθέτηση ενός συναδέλφου εκμεταγραφής, μάλιστα, ο οποίος μιλώντας, ο οποίος φαίνεται δεν έχει αφομοιώσει πολύ καλά την γραμμή του καινούργιου του κόμματος, μιλώντας χθες είπε ότι τα μέτρα είναι ανύπαρκτα, φανταστικά, καθρεφτάκια, είναι εικονική πραγματικότητα. Στη συνέχεια τα χαρακτήρισε ηφαισιακά. Προφανώς, επειδή ο ίδιος δεν έχει πιστεί ότι δεν πρόκειται για φανταστικά μέτρα, αλλά για μέτρα που θα λάβουν σάρκα και οστά στον υπαρκτό κόσμο, σε συγκεκριμένο χρόνο και σε συγκεκριμένο τόπο. Μια λέξη δεν ακούστηκε επίσης από την αντιπολίτευση, μόνο. Είναι η λέξη εκλογές. Ως τώρα ήταν η μόνιμα ενοχλητική εποδός κάθε τοποθέτηση στελέχους της αντιπολίτευσης σε κάθε μείζωνα συνεδρίαση. Δεν ξέρω πραγματικά αν την πει αργότερα ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά μέχρι τώρα δεν την πρόφερε κανένας. Και πρόσεξα ότι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, κατεβαίνοντας από το βήμα, είπε: «Είναι ώρα ο κυρίαρχος λαός να αναλάβει τις ευθύνες του». Είναι μια φράση που μπορεί να ερμηνευθεί και ως ψόγος, ως κατηγορία δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας προς τον ελληνικό λαό για την απάθεια ή μάλλον για την άρνηση της κοινωνίας να αντιληφθεί τις αιμονές της για τις εκλογές. Τα διέξοδα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι τακτικού αλλά στρατηγικού χαρακτήρα. Αυτό αποδεικνύει η άρνησή της να ψηφίσει τα προτινόμενα ανακουφιστικά μέτρα και το υποτιθέμενο στρατήγημά της να προτείνει έτσι στο τυχαίο, βιαστικά, ανερμάτιστα, δικά της μέτρα, ελπίζοντας να κερδίσει κάποιες εντυπώσεις. Η κοινωνία όμως, ειδικά σήμερα με τη μεγάλη εξάπλωση των μέσων επικοινωνίας, μαθαίνει γρήγορα και όσο γρήγορα μαθαίνει, οι απαιτήσεις ανεβαίνουν. Όποιος πολιτικός σχηματισμός το αντιληφθεί διασώζεται, όποιος εξακολουθεί να αντιλαμβάνεται τους πολίτες ως πεδίο άσκησης τακτικών κινήσεων, αναλαμβάνει υψηλό ρίσκο να απομονωθεί. Αυτή την παρατήρηση την ολοκληρώνω όχι με διάθεση παρέμβασης, αλλά θέλοντας να πω ότι όσο πιο γρήγορα εσωτερικεύσει την αποτυχία αυτών των ακραίας εμπνεύσεως κινήσεων της Νέα Δημοκρατία, τόσο καλύτερα θα είναι για το πολιτικό σύστημα, διότι όπως πολύ σωστά λέγεται, η χώρα εκτός από μια σοβαρή, αποτελεσματική και με όραμα κυβέρνηση χρειάζεται και μια υπεύθυνη αντιπολίτευση. Θέλω να επισημάνω δύο σημεία του νομοσχεδίου που δεν θίχτηκαν ως θετικά. Είναι οι τροποποιήσεις που υπέρχονται στο νόμο 3023 για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, που κατά την αντίληψή μου είναι μια πρώτη επιτυχία, σημαντική επιτυχία και ένα καταστάλαγμα που αποτυπώνει τα συμπεράσματα της Εξεταστικής Επιτροπής που παρέδωσε το πόρισμά της τον Ιανουάριο που μας πέρασε. Δίνει ορισμένα νέα στοιχεία και κατοχυρώνει τη διαφάνεια και κυρίως την προστασία του δημοσίου χρήματος που δίδεται στα πολιτικά κόμματα με σειρά διατάξεων. Οριοθετείται ο έλεγχος της χρηματοδότησης. Κυρίως απαγορεύεται πλέον να δίδεται, όπως στο παρελθόν αφιδώς και χωρίς διαφάνεια, η χρηματοδότηση του κράτους ως εγγύηση μελλοντικών δανείων. Θεσπίζεται υποχρετικά η τελειολογημένη απόφαση για την δανειοδότηση. Αυτά είναι ζητήματα που συζητήθηκαν και απασχόλησαν πάρα πολύ έντονα την κοινή γνώμη την αρχή του χρόνου αυτού και πραγματικά έχουν εκθέσει τα δύο κόμματα του παλιού δικοματισμού ακριβώς για την έκταση και το βάθος των υποχρεώσεών τους απέναντι τα οικονομικά του κράτους να επιστρέψουν τα χρήματα που έχουν δανειστεί γενικότερα. Επίσης, θέλω να πω για μια άλλη θετική εξέλιξη. Νομίζω ότι πήγε να πει ο κύριος Αθανασίου κάτι, δεν πρόλαβε, για το άρθρο 62. Ως παλιός δικαστής, ελπίζω να ήθελε να πει ότι πρόκειται για θετική διάταξη, διότι το κύριο χαρακτηριστικό των ρυθμίσεων των επομένων άρθρων του 63 και των επομένων είναι ότι αναβαθμίζεται ο θεσμός και προβλέπεται η αξιοποίηση των υποστηρικτικών υπηρεσιακών μηχανισμών. Με αυτές τις διατάξεις για πρώτη φορά δίδεται έμφαση στην καταπροτεραιότητα εξέταση υποθέσεων που βλάπτουν σοβαρά το δημόσιο συμφέρον, όπως είναι χρηματισμός και δωροδοκίες, και έτσι και το δημόσιο αίσθημα ικανοποιείται και η ουσία του κολλασμού, που είναι η γενική πρόληψη, φαίνεται ότι μπορεί να υπηρετηθεί καλύτερα, να έρχονται για να εξετάζονται και να κρίνονται υποθέσεις όσο πιο κοντά στο χρόνο τέλεσης τους γίνεται, να είναι νοπές στη μνήμη των πολιτών. Θέλω να τελειώσω με μία αναφορά στην προσπάθεια που γίνεται να αποκατασταθεί η κανονικότητα στο συλλογικό εργατικό δίκαιο.
Οι συνέπειες αυτής της λιτής διάταξης του άρθρου 16 δεν εξαντλούνται μόνο σε αυτό. Είναι μια αναστροφή, μια προσπάθεια αναστροφής του κλίματος, γιατί πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι σε εκτέλεση του 40-24 και των υπόλοιπων αντεργατικών νόμων και ειδικά με τη διαβόητη πράξη 6 του Υπουργικού Συμβουλίου του 2012 στο άρθρο 4 διαγράφηκε κυριολεκτικά μονοκοντιλιά όλα τα συλλογικά δικαιώματα που είχαν αποκτηθεί τις προηγούμενες δεκαετίες. Αν δεν συνειδητοποιήσει κανείς αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να καταλάβει τι τιτάνια προσπάθεια χρειάζεται να γυρίσει, να αναστραφεί το κλίμα και να φτάσουμε σε μια θετική, σε μια αρχή θετικής ρύθμισης. Πρέπει να πούμε ότι για να φτάσουμε εδώ πέρα, για να υπάρχει λέει, συγκεκριμένη ημερομηνία ρητή και δεσμευτική, ότι θα αρχίσει να αποκαθίσταται το συλλογικό εργατικό δίκαιο, έγινε πολύ μεγάλη, πολύ καλή προετοιμασία. Δόθηκαν σκληροί αγώνες από το επιτελείο του Υπουργείου Εργασίας, αγώνες με προσήλωση, με γνώση, με σταθερότητα και κυρίως αξιοποιώντας διεθνή στηρίγματα, αξιοποιώντας το κεκτημένο το ευρωπαϊκό και τους διεθνείς εργατικούς οργανισμούς και φυσικά είχε προετοιμαστεί καταλλήλως με ρητές αναφορές στα προηγούμενα κείμενα. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε, σε ένα δευτερόλεπτο τελειώνω, να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο την ταξική επιμονή και την ιδεολογική προσήλωση των αντιπάλων, αλλά και τον εσωτερικό εχθρό, δηλαδή πρώτον τις ακραίες αντιλήψεις του ΣΕΒ και δεύτερον την πρόθυμη ηχό κάθε αντεργατικής πολιτικής πρόταση, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι αυτή η διάταξη είναι μια νίκη, αλλά είναι και μια αφετηρία ταυτόχρονα. Πολλά πρέπει να γίνουν και θα γίνουν, έχω αισιοδοξία. Ο στόχος είναι ένας και παραμένει. Ο κόσμος της εργασίας επιτέλους να βγει από αυτό το δυστοπικό σήμερα, στο οποίο το έχουν καταδικάσει οι προηγούμενες πολιτικές, και να επανέλθει στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις για τα οποία χρειάστηκαν πολλές δεκαετίες αγώνων να κατακτηθούν. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος κύριος Ιωάννης Γιόλας έχει το λόγο.